Καλώς ήρθες. Καλώς όρισες. Τι κάνεις, πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, εσείς. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτό είναι ένα φιλοσοφημένο αγόρι. Τα έχουμε πει μαζί από παλιά, είναι σκεπτόμενο. Έχουν περάσει χρόνια, η αλήθεια. Πόσα χρόνια, βρε. Είναι. 6-7 χρόνια. Πρώτη φορά, ναι. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Μια ακόμα βουτιά έχει στα βαθιά, στα πρώτα φίλια, η πόρτα θα ανοίξει. Ήταν 2009 όταν ο άγνωστος παράγοντας Χ, το πρώτο συνθετικό του τίτλου του διάσημου talent show X Factor, απέκτησε πρόσωπο στην Ελλάδα. Το πρόσωπο του Λούκα Γιώρκα. Φίλα με και κλείσε με στην αγκάλια σου, σαν παιδί. Ο νεαρός Κύπριος τραγουδιστής που σπούδαζε βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας κατέπληξε κριτές και κοινό και έγινε ο νικητής του πρώτου κύκλου της εκπομπής στην Ελλάδα. Από τότε και από το πρώτο του δισκογραφικό βήμα, τον Σεπτέμβριο του 2009, πέρασαν κιόλας 7 χρόνια. Το 2009 μέχρι και σήμερα έχει ανέβει σε σκηνές και νυχτερινά κέντρα της Αθήνας με ονόματα όπως η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Έλενα Παπαρίζου και η Πενγκιζίνα. Ενώ η συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο στην Ιερά Οδό θα του μείνει για πάντα χαραγμένη στην καρδιά. Την έχει ψυχή μου την ποντιά. Σπόβους όλους και η μοναδικά. Το 2011 τον βρίσκει στη σκηνή της Eurovision στη Γερμανία. Με εκατομμύρια τηλεθεατές από όλο τον κόσμο και με τον στέρεο Mike στο πλευρό του να εκπροσωπεί την Ελλάδα και να τραγουδάει Watch My Dance σε ένα τραγούδι που συζητήθηκε και τελικά ψηφίστηκε στην 7η θέση. Από τότε ο Λούκας εξακολουθεί να είναι το ίδιο προσγειωμένο και σεμνό άτομο που έχει δημιουργήσει τη δική του μπάντα και λατρεύει να τραγουδάει στην Ελλάδα και την Κύπρο και να στείνει το δικό του στούντιο όπου και αν βρίσκεται, έστω και σε ένα μικρό δωμάτιο. Πολυσυζητημένο κομμάτι της ζωής του, η σχέση του με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Έλενα Ράπτη. Οι φωτογραφίες τους από τις προσωπικές στιγμές τους γέμισαν τα περιοδικά και οι τηλεοπτικές εκπομπές δεν σταματούν να μιλάνε για τον έρωτά τους. Ο τελευταίος χρόνος της κοινής του ζωής δεν είναι όμως ίδιος με τους προηγούμενους. Ο Λούκας και η Έλενα μοιάζουν να κρατάνε ακόμα χαμηλότερους τόνους. Οι εμφανίσεις τους έχουν γίνει σπανιότερες και οι κοινές τους φωτογραφίες είναι από τις εκδηλώσεις που βρίσκονται για το σπουδαίο έργο που ανέλαβαν ο καθένας από τη μεριά του. Την καμπάνια 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Ο Λούκας είναι ο στιχουργός και ο συνθέτης του τραγουδιού «Το μυστικό της νίκης» και ο άνθρωπος που δημιούργησε το σενάριο και έκανε τη διδασκαλία στους συμμετέχοντες. Να κρατάω κρυφό μυστικό. Το τραγούδι του, εγκεκριμένος κομμάτι της καμπάνιας και επίσημο εργαλείο πια του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, ταξιδεύει σε όλη τη χώρα, με εκείνον να νιώθει πιο ευτυχισμένος παρά ποτέ για αυτή τη δραστηριότητά του. Λοιπόν, όταν έρχομαι εδώ, πάντα είναι ωραία τα βίντεο που παίζουν πριν. Όλα. Είναι ωραία τα βίντεο που παίζουν. Μας ήρθε στην Αθήνα. Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη. Το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Ναι. Και σε έχουμε και λίγο χάσει και από τα περιοδικά. Δεν σε πολύ βλέπω. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι. Εμείς θέλουμε λίγο να βλέπουμε. Τι γίνεται, προσέχεις περισσότερο. Όχι, δεν αλλάξει υπάρχει τίποτα. Κάποια, έχει αλλάξει κάτι. Όχι, δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Οπότε λέω, ρε παιδί μου, δεν σε βλέπουμε πολύ, δεν σε βλέπουμε εκεί σε παπάρα. Δεν είναι κακό αυτό. Όταν βλέπουμε συνέχεια το βαριόμαστε. Σωστό. Τι προσέχεις, δηλαδή, όχι, υπάρχει όχι, τέτοιο, όχι. Τέτοιο θέμα. Όχι, δεν. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Όχι. Σε ποιες περιοχές κινείσαι, πού μένεις? Θες να μιλήσεις, με μένα γελάνε. Θες να μιλήσουμε μετά στο τηλέφωνο σου. Γελάνε με μένα. Ναι, γιατί η παπαρά τις φωτογραφίες έχει πολύ να κάνει με την περιοχή που μένεις. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες περιοχές που δεν γλιτώνεις. Η Λιφάδα, Κηφισιά, Golden Hall. Άκου να δεις. Έχει μόνιμα στα σύνδια. Να πούμε λοιπόν τώρα. Εσύ που μένεις. Να σου πω.
Δεν είναι το που κινούμε. Περιοχή, ρε παιδί μου, ευρύτερη. Που κινούμε, όχι που μένω. Θα σου πω που κινούμε. Κινούμε στη Γλυφάδα τελευταία πάρα πολύ. Γιατί εκεί είναι και πλέον ο καινούριος χώρος εργασίας με το καινούριο μου σπίτι, που λέγεται Άσπρο Πιάτο. Και είμαι πραγματικά πολλές ώρες της εβδομάδας εκεί, γιατί φτιάξαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο, ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Και έχω πάρει αρκετές συσσαγωγικά ευθύνες γι' αυτό. Δηλαδή, ήμουν από τους πρωτοστάτες του να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχεις και μία συμμετοχή επιχειρηματική. Όχι. Τραγουδάω εκεί. Τραγουδάω εκεί. Αλλά είχα λίγο και την επιμέλεια του προγράμματος και λίγο το στήσιμο, λίγο. Εντάξει. Οπότε σπατάλησα πολλές ώρες το τελευταίο διάστημα εκεί σε αυτό το μαγαζί. Σε ποια περιοχή είναι? Στη Γλυφάδα. Το άσπρο πιάτο είναι στην Γλυφάδα. Είναι το άσπρο πιάτο το καλοκαιρινό, το οποίο είναι στη Μαρίνα Γλυφάδας. Ήταν ένα ιστορικό μαγαζί αυτό, το Καταράλα, για όσους είναι στην Αθήνα και μπορεί να το θυμούνται. Είναι αυτό το μαγαζί. Το οποίο είναι ανοιχτό καλοκαιρινό, ε. Ναι. Παρασκευή, Σάββατο είμαστε εκεί με μια πολύ ωραία παρέα. Και εφόσον έχεις επαφές με το παπαράτσι, στείλ τους όλους εκεί πέρα. Εντάξει. Γιατί αν μη τι άλλο στα περιοδικά, να είμαστε εκεί για τη δουλειά μας. Βεβαίως. Σε μια μέρα που να είναι και η Έλενα, να συνδυάσουμε και τα δύο. Τη δουλειά κοντά σου και τον κόσμο. Ελεύθερα. Εντάξει, δεν έχεις. Ωραία. Δηλαδή το πρόγραμμα που έφτιαξες εκεί. Πες μας κάτι παραπάνω, γιατί θέλουμε να πούμε και το άσπρο πιάτο καταρχάς, σαν label, είναι εστιατόριο party restaurant, ας πούμε, το οποίο υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Mm-hmm. Εγώ το γνώρισα το χειμώνα φέτος που έκανα κάποια guest τις Κυριακές σε ένα από τα δύο μαγαζιά τα χειμερινά και συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε στο καλοκαιρινό και να κάνουμε, ας πούμε, κάτι διαφορετικό από όλα αυτά τα χρόνια που έκανε το άσπρο πιάτο. Όταν λες δηλαδή bar restaurant, έρχεται κανείς και για φαγητό? Ναι, πηγαίνανε στο και τώρα χειμερι... και στο καλοκαιρινό. Τώρα δεν έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στο clapping που γίνεται το βράδυ, αλλά σίγουρα για κάποιους ανθρώπους που θα προλάβουν, γιατί είναι λίγες οι θέσεις για το restaurant, ας πούμε, και είναι αρκετά νωρίς. Άρα έρχεσαι λίγο πιο νωρίς τρως. Μάλιστα, και μετά μπορείς να κάτσεις να παρακολουθήσεις και το πρόγραμμα. Ναι, και απλά είναι λίγες οι θέσεις, γιατί δεν υπάρχει χρήμα για να φάνε. Όχι, πώς δεν είναι. Έρχονται μόνο για να πιούν. Η σίτης είναι πρώτη ύλη. Αλλά είναι περισσότερο όταν με βάζεις στο club, στο live, στο club. Διάβαζα σε μια συνέντευξή σου ότι νιώθεις πολύ περήφανος, και μπορώ να το καταλάβω, για την σύνθεση και τη... Έχεις γράψει και τους στίχους από ό,τι ξέρω. Έχω να πω πολλά γι' αυτό, η αλήθεια. Του τραγουδιού «Το μυστικό της νίκης». Βασικά αυτό το DVD με αυτή την ιστορία ήταν από την αρχή μια δική μου ιδέα, η οποία απλά την είπα στην Έλενα. Και χωρίς να έχουμε κανένας εμπειρία σε αυτό, ξεκινήσαμε και έφτιαξα εγώ και το σενάριο του στίχους. Ήταν όλο ένα δικό μου project. Τη σκηνοθεσία, μετά το μοντάζ, όλα. Δηλαδή και τη μουσική του στίχους. Όλα. Πώς το σκέφτηκες αυτό? Λες ότι το σκεφτόμουν καιρό, το περιέγραψα την Έλενα. Όταν γνώρισα την Έλενα, είδα ότι αυτή η καμπάνια που τρέχει, που λέγεται Ένα στα Πέντε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και έβλεπα την ανησυχία της και ήθελε απλό αυτό να μπει σε όλα τα σπίτια. Και με ρώτησε πώς θα μπορούσα. Να το εξηγήσουμε τι είναι το Ένα στα Πέντε. Είναι μια καμπάνια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Είναι για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης. Είναι σοβαρό αυτό που κάνετε. Και κάποια στιγμή. Και είναι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, νομίζω. Είναι από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ναι, είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης αυτή η καμπάνια και πάει σε όλες τις χώρες. Υπάρχει ένας αντιπρόσωπος κάθε χώρας, συντονιστής, ας πούμε, που συνορίζει αυτή την καμπάνια. Στην Ελλάδα είναι η Έλενα. Και εγώ απλά έτσι που παρακολούθησα λίγο αυτό που έκανε, είχα απλά την. Όχι ένσταση, τον προβληματισμό ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι το οποίο να πάει κατευθείαν στα παιδιά. Γιατί το να μιλά στου γονεί. Οκ, το είπες, ομιλίες, λόγια, ωραία είναι αυτά. Σίγουρα ενημέρωση είναι ότι καλύτερο. Αλλά όταν έρχεσαι σε επικοινωνία με το παιδί, είναι καλύτερο. Και της είπα να κάνουμε αυτό το πράγμα, και ένα DVD με κινούμενα σχέδια, και μου λέει, ποιος θα το κάνει? Λέω, το κάνω εγώ. Λέει, ξανακάνει τέτοιο πράγμα? Λέω, όχι. Και ξεκινήσαμε, και έγινε. Και τώρα είναι και ευκαιρία, τώρα που είμαι εδώ στην εκπομπή και έχω αυτό το βήμα, να πω ότι είμαστε στη διαδικασία που κάνουμε το δεύτερο DVD, το Μυστικό της Νίκης 2. Όπου τώρα θα είναι πρωταγωνιστής Αγοράκι, γιατί στο πρώτο ήταν Κοριτσάκι. Mm. Και τώρα κάνουμε το δεύτερο που είναι για Αγοράκι και επιδεικνύουμε και άλλες περιπτώσεις κινδύνων μπορεί να πέσει ένα παιδί. Γενικά το τελευταίο διάστημα είμαι σε πολύ δημιουργική φάση. Ταυτόχρονα με όλο αυτό κάνω και είμαι στο ξεκίνημα του να κάνω μια επίσης ταινία μικρού μήκους, όχι κινουμένο σχεδίων ακριβώς, έτσι είναι πολύ κοινοτόμο εργαλείο, σε συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο. Και το κάνω σε συνεργασία με τον κύριο Μανώλη τον Σφακιανάκη. Α,
που πολύ ωραία. Έχουμε ακούσει διάφορα. Νομίζω ότι και μέσα από τη σχέση σου με την Έλενα βοηθήθηκες να βγάλεις ωραία δημιουργικά πράγματα που είχες μέσα σου προς άλλη κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της κοινωνικής προσφοράς. Πράγματα που μέσα από τις, αποκλειστικά μέσα από τη δουλειά σου, το τραγούδι, μπορεί κανείς να μην έχει την ευκαιρία να τα αναδείξει. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί αυτό προέκυψε από αυτή την συνεργασία που είχες, άσχετα από την προσωπική σου σχέση, άσχετα από την προσωπική σχέση. Μέσα από αυτή τη συνεργασία. Αυτή η συνεργασία λοιπόν φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δημιουργική. Θα σου πω δύο πράγματα. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος που βλέπει, που είδε τις συνεντεύξεις μου ακόμα και μόνο αυτές που κάναμε μαζί, νομίζω ότι μπορεί να δει έναν άνθρωπο που είχα πάντα, ρε παιδί μου, ένα. Ήθελα μέσα από αυτό που θα κάνω, εφόσον μου δίνεται ένα βήμα, είτε στην τηλεόραση είτε στη σκηνή, έτσι, γιατί και εκεί ένα βήμα είναι και παντού, να πω κάτι. Πάντα το είχα αυτό. Δεν ήξερα πώς, μέτρο, γιατί ήμουν ένα παιδάκι που ήθελα να αλλάξει τον κόσμο. Δεν ήξερα πώς να το κάνω. Αλλά όταν είδα την επιρροή και όταν πρόσφατα, ας πούμε, χτυπάω τηλέφωνο στο γραφείο της Έλληνας και ενώ ότι ευχαριστούμε για το παιδί μας, μας είπε κάτι που πήγα να το προσεγγίσουν και ήξερε τον κανόνα του εσώρουχο, ας πούμε, που εσείς το διδάξατε, καταλαβαίνεις ότι έτσι μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Με λίγο. Ενημερώνεις, μαθαίνουν, προφυλάσσεις. Το να γίνει το 1 στα 5, 1 στα 6 είναι τεράστιο βήμα. Έτσι δηλαδή. Και θεωρώ ότι βρήκα έναν τρόπο που έχει άμεσα σχέση με την καλλιτεχνική φύση, ας πούμε. Αγαπάς πολύ τα παιδιά, μου φαίνεται. Αγαπάω πολύ τους ανθρώπους. Έχεις και πιο μικρά αδέλφια. Και από ό,τι είχα διαβάσει, είσαι ο μεγάλος αδελφός που πάντα τα προστατεύεις και τα προσέχεις. Είσαστε τέσσερα αγόρια. Είμαστε τέσσερα αγόρια και είμαστε. Να πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Είμαστε μια οικογένεια με 24 πρωτάξεις αδέρφια. Είμαστε 24 αδέρφια. Οπότε είμαστε λίγο μεγαλύτερη οικογένεια. Είναι και τα ξαδέλφια σου παντρεμένα και έχουν και αυτά παιδιά. Κάποια είναι παντρεμένα, αλλά γενικά τα 24 ξαδέλφια μεγαλώσαμε μαζί και είμαστε σαν να είμαστε 24 ξαδέλφια. Πόσο χρονών είσαι, Λούκα? Τώρα είμαι 29. Α, πότε γίνεις 30? Τον Οκτώβριο. Ωραία ηλικία για γάμο. Θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο άσπρο πιάτο που έχεις υπογράψει και το πρόγραμμα και το έχεις έτσι. Έχεις συμμετοχή στην όλη διαμόρφωση αυτής της μηχανής διασκέδασης. Ναι. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι θα είμαστε μέχρι το Σεπτέμβρη. Οπότε μπορείτε, ναι, όλο το καλοκαίρι. Οπότε μπορείτε να έρθετε να περάσετε όμορφα, γιατί το μέλημα μας είναι η διασκέδαση, όποτε θέλετε. Α, διακοπές τίποτα? Δευτέρα με Πέμπτη και αν. Μπανάκια εκεί στο... Έχει, κοντά. Έχει και πισίνα το βράδυ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Χάρηκα που σε είδα μετά από τόσο καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά.